Δωρίκα, Χριστόδουλε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και απόψε. Για κάνε ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι ΠΑΣΑΕΚ 0-1 και για τη χαμένη ευκαιρία του Παμλίδη και μπροστά στο κενό τέρμα που σημαδεύει το δοκάρι. Αυτό θέλω να πει. Πώς τα καταφέρει. Επειδή έχω ακούσει και κάποια παίξεις πράγματα διαφορετικά από ένα στενό κύκλο του Παμλίδη, ρε φίλε, δεν χρειάζεται άγχος. Αυτό το κόλ το έχασα από το άγχος. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται είναι άγχος. 1000% ότι δεν χρειάζεται άγχος. Δεν χάνονται αυτά τα γκολ. Δεν χρειάζεται άγχος. Και να το χάσει δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, το χάσες. Χάνονται όλα τα γκολ, χάνονται. Έτσι, okay, όλα χάσει, μπαίνουν και όλα έχει χάνονται. Έχει χάσει ο Αναστόπουλος, ο οποίος ο Αναστόπουλος ήταν πάνω. Ήταν δηλαδή. Μια φωνιά, κύλερ. Φωνιά, κύλερ, έχει χάσει. Μέσα είναι, στη μικρή περιοχή την έχει βγάλει από πάνω. Αλλά αυτό δείχνει άγχος γιατί ο Παμλίδης έχει χάσει και άλλες ευκαιρίες σε προηγούμενο. Ναι, έχει χάσει 3-4 μεγάλες ευκαιρίες φέτος. Ναι. Ο οποίος θεωρητικά και πρακτικά είναι ότι το παλικάρι είναι αγχωμένο. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει η διοίκηση, ο γενικός αρχηγός, ο προπονητής και να τον αδειάσει. Να τον εκτονώσει λίγο. Ναι. Ναι. Γιατί εκεί θέλει προσπάθεια. Να το δούμε κι αλλιώς. Θέλει προσπάθεια να πετύχει το δοκάρι εκεί. Όταν είναι άδειο το τέρμα, να πετύχει το δοκάρι, δεν προσπάθει. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά έτσι. Εκεί, κοίταξε να δεις τώρα. Άμα του πει το αλλού, δηλαδή. Κάντο, ας πούμε. Πέτυχε το δοκάρι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε για το δικό σου σχόλιο, Χριστόδουλε. Θα δούμε όλα τα μάτσα, θα δούμε τι έρχεται. Παίζουμε με τον Ατρόμητο τώρα. Πα παίζει με τον Ατρόμητο. Και αυτό δύσκολο παιχνίδι να δούμε. 11 αγώνες χωρίς νίκη συμπλήρωσε ο Παζιάννα, κυρίες και εκεί, χάνοντας χαλαρά από την ΑΕΚ. Από μια ΑΕΚ που δεν έδειξε και τίποτα σημαντικό, με 0-1. Θα μου πεις. Χαλαρά, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, την Κυριακή. Σε μια πολύ άσχημη χρονιά. Θα μου πεις, Χριστόδουλε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Στα ΑΕΚ, μερικές φορές οι μεταγραφές του Γενάρη δεν είναι και πολύ εύστοχες. Δεν κυκλοφορεί και πολύ καλό staff τριγύρω τον Γενάρη. Τώρα, είπα χαλαρά πριν. Κάνοντας εισαγωγή στο θέμα, είπα χάσαμε χαλαρά από την ΑΕΚ και τι εννοούσα, και αντέδρασε κάποια στιγμή, Χριστόδουλε, θα μου πεις την άποψή σου, τι εννοούσα, ότι είχα την αίσθηση ότι έτσι όπως παίξαμε και να ισοφαρίζαμε κάποια στιγμή με αυτό το γκολ που δεν μπήκε τελικά του Παμλίδη, με αυτή την ευκαιρία του Παμλίδη, η ΑΕΚ θα βάζει ένα γκολ παραπάνω και θα μας κέρδιζε έτσι, στο Ριλαντί. Δηλαδή, τι καταλαβαίνω εγώ από την ομάδα, ότι φτάνουμε στην περιοχή και μετά διαλύονται εκεί οι ψυχολογίες. Διαλύονται οι ψυχολογίες των παιχτών και δεν μπορούμε να σμπρώξουμε την μπάλα στο δίχτυ. Και αυτό είναι ζήτημα άγχους. Μπορεί να είναι ζήτημα άγχους. Είναι ζήτημα ψυχολογίας. Μπορεί να είναι ζήτημα ανικανότητας. Μπορεί και αυτό. Χριστόδουλε, θέλω να ακούσω. Κοίταξε, χαλάρα περνάει η ΑΕΚ από άλλες έδρες. Από εμάς δεν πέρασε χαλάρα. Από εμάς έπρεπε να έχει κλειδώσει την διαιτησία του κυρίου Διαμαντόπουλου και των δύο βοηθών, οι οποίοι ήταν απαράδεκτοι. Ειδικά ο βοηθός που ήταν προς την παλιά σκεπαστή. Τέλος πάντων, να μην λέμε. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι που να είναι επιλήψη μου. Ωραίος. Εντάξει, όταν έρχεσαι, πες μια ομάδα, πες με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ υποτίθεται ότι είναι μια ομάδα από τις 4-5 ομάδες της κορυφής. Και εκεί είναι και στη βαθμολογία. Ναι, είναι όλοι εκεί μαζεμένοι. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, θα πάρει τα σφαιρήματά της και αυτή. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τώρα, έχεις φάει τώρα οι κίτρινες που έχεις φάει, γιατί οι παίχτες έχουν εξαγριωθεί. Ένιωθα την αδικία μέσα τους. Ξεκινάει τώρα σε ένα offside για παράδειγμα, ξεκινάει και σου λέει βάλ το ένα μέτρο πιο πίσω. Τι θα πει ένα μέτρο πιο πίσω στο offside, αν θα είναι. Δηλαδή στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στη γραμμή της μικρής περιοχής είναι ένα offside το οποίο είναι στην τέτοια. Αυτό δείχνει ότι ο διαιτητής θέλει να σε ψαρώσει. Να σου πει, ξέρεις, εγώ με το αφεντικό, δεν κουνιέσαι σήμερα. Ωραία. Και αυτό έκανε. Μπορούμε εμείς να βάλουμε γκολ όμως. Χριστόδουλε, δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Βλέπεις ευκαιρίες να φτάνουν στην περιοχή οι παίκτες, ωραίες μπαλιές και ψάχνουν εκεί τέλος. Το είπα και πριν. Θα πρέπει οι παίκτες να αποβάλουν το άγχος, ειδικά σε τέτοιους αγώνες. Δηλαδή, το γκολ που έχασε ο Παμλίδης με την. Και ο Ροσέρο μετά, που ήταν offside, τέλος πάντων, που δεν ήταν offside. Αλλά το έχασε έτσι. Δεν χάνονται αυτά τώρα. Δεν πρέπει οι παίκτες να είναι αγχωμένοι σε αυτά τα μάτς. Έχουμε μια καλή ομάδα. Μπήκε μέσα ο Λεό και ο Γκάρου και γύρισε όλο τον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε ΑΕΚ. Δεν έχει κάνει η ΑΕΚ μια ευκαιρία να πεις ότι έχασε μια ευκαιρία. Στο πρώτο ημίχρονο που έκανε τις ευκαιρίες η ΑΕΚ και στάθηκε όρθιος ο Κλέμαν και μπράβο του.
Καλός ο Κλέιμαν. Να τα λέμε αυτά. Εντάξει, ήταν καλός ο Κλέιμαν. Απέδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Ναι, δεν ξέρω αν έπαιξε καλύτερα επειδή παίζαμε με την ΑΕΚ και σε αυτά τα παιχνίδια οι παίκτες έχουν και κίνητρο να παίξουν καλύτερα. Ναι, okay, εντάξει. Ναι. Αλλά έπαιξε καλά. Ο Κλέιμαν έπαιξε καλά. Ας είχαν και κίνητρο το Ιάλι και να βάλουν και γκολ. Σωστά. Εντάξει. Μαζί σου. Έπαιξε καλά ο Κλέιμαν. Έπαιξε καλά ο Κλέιμαν, το κρατάμε. Έβγαλε κάτι το κρατάμε, έβγαλε μαγικά. Από μέσα από το μαγικές ευκαιρίες, ναι. Οι οποίες ήταν σίγουρα γκολ, ναι, ναι. Και μαγιά του. Και ίσως και αυτό να του ανεβάσει και την ψυχολογία για τους περαιτέρω αγώνες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η ΑΕΚ προσπαθούσε με την κυκλοφορία που είχε στην μπάλα να κρατήσει την μπάλα για να μην δώσει τις ευκαιρίες εμάς. Από όταν μπήκε ο Λεό και ο Γκάρο, ουσιαστικά τους βάλαμε, τους καθελώσαμε μέσα στην περιοχή τους. Τώρα, γιατί δεν ήρθε το γκολ. Δεν δαγκώνει όμως η ομάδα, Χριστό. Είναι λεπτομέρεια. Δεν δαγκώνει η ομάδα, δεν σκοράρει. Είναι λεπτομέρεια. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει. Αυτό εντάξει, είναι δεν μπορείς ο Παμλής να κάνει τέτοια γκολ που έχασε. Ναι. Εντάξει, θα το βάλει. Και αν δεν είναι ο Παμλής, θα το βάλει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί όμως και ο διαιτητής τώρα να έχει τέτοια σφυρίγματα. Μάλιστα. Μ' αρέσει που δύσκολα λες κακές κουβέντες για τους παίκτες μας. Δεν λες κακές κουβέντες εύκολα. Μ' αρέσει αυτό. Αλλά ναι. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα σκοραρίσματος. Έχουμε πρόβλημα αποτελέσματος. Έχουμε τώρα 11 παιχνίδια χωρίς νίκη. Μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Και οι παίκτες και ο προπονητής και ο πρόεδρος. 11 παιχνίδια χωρίς νίκη όμως. 11 παιχνίδια χωρίς νίκη. Αποτέλεσμα. Θα έρθουν. Για να δούμε. Θα έρθουν. Το κρατάω αυτό. Το κρατάω αυτή την αισιοδοξία. Και θα έρθουν γιατί οι δύο επόμενοι αγώνες. Είναι αυτοί που ουσιαστικά. Θα πάμε εκεί. Ατρόμητος και Κηφισιά μετά. Ατρόμητος και Κηφισιά. Σε αυτούς τους αγώνες θα πρέπει. Και τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Ναι, έτσι, μπράβο. Εκεί θα πρέπει να τους. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Γιατί καταρχάς έχει ενδιαφέρον πολύ και η κορυφή, έτσι. Συνωστισμό στην κορυφή. Η κορυφή έχει το ενδιαφέρον που είχε και πέρυσι. Ναι. Και ο Πάτος, ο Βυθός που λέμε, και αυτός έχει το ενδιαφέρον που είχε και πέρυσι. Σωστό. Για πάμε. Λοιπόν. Πάμε στην κορυφή καταρχήν να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τον. Ναι, ναι. Τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό. Εντάξει, συλλογικό είναι αυτό. Έχανε 0-1 βέβαια, έτσι. Προηγήθηκε ο Πανετολικός. Αυτά είναι καλά. Ναι. Στοιχηματικά είναι καλά. Είναι καλά στοιχηματικά, ναι. Υπάρχουν αποδόσεις αυτά. Σωστό. Εντάξει, για αυτούς που παίζουν στοίχημα. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στο γνωστό του μάτς το δικό μας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τις Σέρες έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι θα τις κερδίσει. Βέβαια, ναι. Δεν μπορεί ο Γκαρσία να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχασε. Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Άρη και ήταν ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να πάει για πρωτάθλημα, τέτοιους αγώνες δεν πρέπει να τους κάνει. Δεν μπορεί τώρα στον Άρη να παίρνει διπλό ο Ατρόμητος και να πάει να χάνει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή. Κάπου να τα ψάξουν και να τα βρουν σωστό μεταξύ τους τι έχει γίνει. Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός και στα προηγούμενα παιχνίδια, αν θυμάσαι, που ναι, πριν ναι, τον ναι. Άρη με Λαμία. Ναι. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αλλά τώρα 2-0 είναι καθαρό σκορ. Δεν είναι. Καθαρό, πεντακάθαρο. Είναι πεντακάθαρο άλλο σκορ. Για να κλείσουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε ένα αγώνα Όφη Βόλος, ο οποίος Βόλος έχει χάσει τα άχαστα Όφη. Ναι. Αυτά δηλαδή που χάναμε εμείς με τον Όφη, έχασε ο Όφη τώρα με τον Βόλο. Ήρθε η Σοπαλία. Και βέβαια είναι και το μάτς Κηφισσά Τρίπολη 1-3, το οποίο είναι ένας αγώνας ο οποίος θεωρώ ότι η Τρίπολη δεν είναι από τις ομάδες που θα κινδυνεύσουν. Η Κηφισσά είναι από τις ομάδες που θα κινδυνεύσουν. Η ήττα που έκανε μέσα η Κηφισσά στην έδρα της είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας, γιατί τους καθήλωσε στην βαθμολογική θέση. Και έχουμε τώρα έναν αγώνα με τον Ατρόμητο. Για πάμε. Και έναν αγώνα με την Κηφισσά. Πάμε λίγο στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται. Στην κορυφή. Πάμε έτσι. Στην κορυφή. Είναι 28 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός. 27 έχει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και εδώ ο Ολυμπιακός πληρώνει την ανανοησία του φιλάθλου. Έτσι. Γιατί πες ότι θα χάνει από τον Παναθηναϊκό έτσι κι αλλιώς. Θα έχει όμως, δεν θα έχει το μείον ένα βαθμό. Ναι, θα ήταν στους 28. Ναι. Ο Πάκο είναι στους 26. Ο Άρης ανεβαίνει και είναι στις 20. 27 βάλει, έτσι. Ναι. Πάω και 26, ωραία. Ωραία. Ο Άρης είναι στους 20, η Λαμία στους 16. Η Λαμία είναι σπάνιο αυτό που έχει κάνει, γιατί συνήθως η Λαμία γινόταν Μπαρτσελώνα στα play-off ή στα play-out, στα play-out καλύτερα. Τώρα βλέπουμε ότι έχει γίνει Μπαρτσελώνα στον πρώτο γύρο. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι η πλασματική η θέση που έχει. Σε σχέση με την αγωνιστική κατάσταση. Ναι. Ο Όφη 15 ναι. Και ο Όφη έχει λιγότερους, ντρέπομαι που το λέω αυτό,
Εντάξει, οπαδικά ντρέπομαι που. Ναι, ναι, καταλαβαίνω ότι. Έπρεπε να έχει παραπάνω βαθμό σόφι. Ανάλογα με την αγωνιστική αξία τη φετινή που έχει ο Θεό. Η Τρίπολη έχει 14. Ναι. Και πάμε τώρα από εκεί και πέρα. Σέρες 13. Σέρες 13. Πάμε στην Κηφισά 8. Στον Παζιάννα και στο Βόλο 7 και στο Αγρίνιο 6. Δηλαδή εδώ έχουμε 4 ομάδες. Θα είναι και σέρες, θα βάζει και τι σέρες. Ναι, βάζω και σέρες μέσα. Ναι. Ωραία. Έχει 13 σέρες. Κηφισιά 8, Πας Βόλος 7, Αγρίνιο 6. Αυτές οι 4 ομάδες είναι για 2. 5 λες εσύ μαζί με τι σέρες. 5 μαζί με τι σέρες. Ναι, μαζί με τι σέρες είναι 5. Είναι 4 λέω εγώ ότι είναι πιο χαμηλά. Γιατί έχει 5 βαθμούς διαφορά έχει ο Πανσεραϊκός. Βέβαια, εντάξει, με μία-δύο νίκες τελειώνει. Για παράδειγμα, τώρα για παράδειγμα μπορεί να παίξει με εμάς. Έχει τον αγώνα εδώ στα Γιάννα και να τον πας κατευθείαν στους 2 βαθμούς. Ναι, παίζει με το Βόλο, να πούμε ο Πανσεραϊκός, το Βόλο, την Τετάρτη. Ναι, ένα παιχνίδι που χρωστούσαν. Από τις πλημμύρες εκεί που έχει γίνει με το Βόλο, που δεν πάντως, έχει γίνει αγώνας. Αν αφήσουμε τις αίρες, έχουμε Κηφισιά, Πας, Βόλος, Αγρίνιο. 4 ομάδες για 2 που θα πέσουν. Αγρίνιο, Αγρίνιο, μετά Κηφισιά. Πανετολικός. Ναι, Πανετολικός. Ναι, εκεί είμαστε. Εκεί θα είναι. Και δυστυχώς είναι εκεί γιατί είχαμε κάποιους αγώνες οι οποίοι ήταν κακοί για μας. Ναι. Δηλαδή τα γκολ που χάσαμε σε κάποιους αγώνες ή δηλαδή για παράδειγμα τώρα στις Σέρες δεν έπρεπε να φέρουμε εκείνο και το Χ. Ναι. Αν δεν φέραμε εκείνο και το Χ στις Σέρες, εμείς θα ήμασταν 9 και ο Πασαρεκός θα ήταν στους 10. Εγώ λέω να πέσουν από αυτές τις 4 ομάδες να πέσει το Αγρίνιο και η Κηφισιά όπως είναι τώρα. Ή ο Βόλος και η Κηφισιά να πέσει. Δύσκολα θα πέσει. Δύσκολα θα πέσει ο Βόλος, έτσι. Ναι, ναι. Η Κηφισιά θα μείνει. Μπορεί να μείνει η Κηφισιά. Πώς την κόβεις? Αγωνιστικά. Κοίταξε, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο η Κηφισιά. Μα. Η Κηφισιά απλώς είναι μια ομάδα η οποία είναι, δεν έχει ταυτότητα βασικά. Δεν έχει φανέλα της, δεν έχει βαρύτητα. Να το πούμε, να τα λέμε δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Τα ξέρει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Είναι μια ομάδα η οποία τυχαία ή μάλλον στοχευμένα βρέθηκε στην Α' Εθνική. Τώρα είναι δυνατόν μια ομάδα χωρίς φιλάθλους, χωρίς γήπεδο. Άντε δε. Να καθίσει στην Α' Εθνική. Και φυσιά, μπάλα παίζουν αυτοί. Παίζει και να παίζει και καλή μπάλα. Μπάλα. Δεν είναι δυνατόν. Ποδοσφαιρική δηλαδή ομάδα τώρα και φυσιά. να πούμε και κάτι. Το Αγρίνιο για παράδειγμα έχει πιο βαρύ αφανινά από την Κηφισιά. Δεν το συζητάμε. Για πάμε τώρα να δούμε τα παιχνίδια αυτά που αναφέραμε δύο φορές. Ατρόμητος και Κηφισιά. Ξεκινάμε με τον Ατρόμητο που παίζουμε το επόμενο παιχνίδι. Κοίταξε, ο Ατρόμητος έφερε ένα μάτς, ένα αποτέλεσμα 3-3 στη Λαμία, το οποίο είχε τεράστιο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Για τα γκολ που μπήκαν πάρα πολύ γρήγορα, ναι, και για το 3-3 που ήρθε μετά. Εμένα τα 3-3, 4-3 και το 3-4 δεν μου αρέσει. Με υπονερεύουν πάρα πολύ αυτά. Ναι. Είσαι και καχύποπτος εσύ, αλλά είναι και ύποπτα. Με υπονερεύουν τα αποτελέσματα. Έτσι. Γιατί καλύπτουν κάποια, τι να σου πω, το over 4,5, over 5,5. Καλύπτουν πάρα πολλά, τα οποία έχουν τεράστια απόδοση μέσα στην στοιχηματικά. Μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι. Ναι. Όπως επίσης και το over 2,5 ημίχρονο είναι. Έχει μάλιστα πάντα μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Τώρα πες μου την αγωνιστική κατάσταση που του Ατρομήτου όπως την κόβεις εσύ. Ο Ατρόμητος, κοίταξε να δεις, ο Ατρόμητος αν δεν έπαιρνε το διπλό μέσα στον Άρη, που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω πώς πήρε αυτό το διπλό μέσα στον Άρη, θα ήταν πολύ, πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Σωστό. Αυτή τη στιγμή τον έχουμε τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει, ας πούμε, πώς βαθμούς έχει ο Ατρόμητος, κάτσε να το βρω λίγο. Είναι πάνω και πάνω. Είναι και πάνω. Λαμία, έτσι, πάνω, ναι, και ναι. Λαμία. Έχει 3 βαθμούς. Αυτός τους 3 βαθμούς, ναι, δηλαδή, δεν ξέρω πώς πήρε εκεί μέσα. Αν δεν έπαιρε αυτό το τρίποντο, θα έλεγες ότι αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος είναι από τις ομάδες που είναι υποψήφιες για υποβιβασμό. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Δεν το λες τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα εμείς, δώσ' μου έτσι μια πρόγνωση, μια εκτίμηση αποτελέσματος. Εμείς παίζουμε στο... Καταρχάς εκεί παίζουμε με δικό μας κόσμο. Όταν παίζουμε στον Ατρόμητο, γεμίζουν οι εξέδρες από υπηρώντες, έτσι. Ναι, γεμίζουν οι εξέδρες από υπηρώντες, αλλά δεν έχουμε κερκίδα. Δεν αυτό, έχουμε κερκίδα. Και αυτό είναι κακό. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να δεις απέναντι την κερκίδα να είναι γεμάτη και να είναι υπερότητα, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε κερκίδα. Δεν έχουμε φωνή, έτσι, δεν έχουμε φωνή. Συντονισμό, δηλαδή, δεν έχουμε ένταση. Ναι. Σε αυτόν τον αγώνα εμείς δεν πρέπει να χάσουμε. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να χάσουμε? Γιατί θα το κρατήσουμε χαμηλά, δεν θα ξεφύγει και εμείς θα πάρουμε ένα βαθμό. Ή να κερδίσουμε, αν κερδίσουμε, ναι, κάνουμε ένα τεράστιο βήμα. Γιατί την επόμενη αγωνιστική εμείς παίζουμε, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος και παίζουμε την Κηφισιά. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
Να, δηλαδή προτιμάω να χάσω από τον Απόλλωνα, από τον Ατρόμητο, παρά να χάσω με την Κηφισσά. Να. Γιατί η Κηφισσά είναι μια ομάδα που έχουμε ακριβώς τον ίδιο στόχο. Έχεις δίκιο, αυτό λογικό είναι. Προτιμούμε λοιπόν να χάσουμε από τον Ατρόμητο και να κερδίσουμε την Κηφισσά. Έχουμε δυνατότητες τώρα να κερδίσουμε κάτι στον Ατρόμητο και μετά πάμε στην Κηφισσά να κερδίσουμε την Κηφισσά. Πρέπει να την κερδίσουμε. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία έδειξε μέσα στην έδρα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Για παράδειγμα με τις Σέρες ισοφάρισε το 94-95 και πήρε το Χ. Δεν είναι μια ομάδα όπως παλιά που ήταν μια ομάδα που είχε το μεγαλύτερο, το τεράστιο, το μπάτζετ σε σχέση με εμάς. Είχε τις ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Πλέον ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για τη σωτηρία. Ας είναι λίγο παραπάνω τώρα στη βαθμολογία. Για να δούμε. Πρέπει να πάμε ατρόμητα στον Ατρόμητο. Εννοείται. Εννοείται. Για να δούμε τα παιχνίδια. Και το βασικό είναι ότι θα πρέπει να πάμε χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος αυτό. Αυτό φαίνεται στην τελική προσπάθεια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι Αγρίνιο και Φυσιά. Αγρίνιο και Φυσιά, Πανετολικός και Φυσιά, ναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσει ο Πανετολικός. Όχι, πρέπει να έρθουν εκεί αυτοί. Χι το θέλουμε αυτό. Ναι. Τα παιχνίδια αυτά τα θέλουμε εκεί. Να μην ξεβεί κανένας. Λοιπόν, έχουμε μετά Τρίπολη Σέρες. Εντάξει, ένα παιχνίδι που αν θεωρούμε ότι οι Σέρες δεν θα κινδυνεύσουν. Θα πρέπει να το κερδίσουν για να κρατήσουν χαμηλά τις Σέρες. Βόλος Ολυμπιακός. Δεν συζητάμε. Εντάξει. Αυτό το λέω. Πρέπει να το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δύσκολο, εύκολο. Το δικό μας το μάζι μετά. Το δικό μας το τρώμε το σπάστα. Παναθηναϊκός Όφι. Ναι. Φιλικό είναι αυτό τώρα ή έχουν αλλάξει. Θεωρώ ότι ο Όφι μπορεί να πάρει μέσα από τον Παναθηναϊκό. Έχει δείξει τη δύναμη ότι με τις ομάδες που είναι πάνω από την πεντάδα έχει πολύ καλή απόδοση. Δεν τον παίρνει όμως τον Παναθηναϊκό τώρα να χάσει κι άλλο έδαφος. Έτσι μετά το παιχνίδι που έκανε στον Άρη. Δεύτερη, κοίταξε να δεις τώρα, Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία, εγώ το ξαναλέω, θα πρέπει ο πρόεδρος της να την καλύψει καλύτερα. Μαζίσου. Όταν λέμε να την καλύψει καλύτερα, μαζίσου. Να κάνει 2-3 καλές μεταγραφές, οι οποίες θα κάνουν διαφορά. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και πέρυσι και φέτος δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Μα. Δεν το έκανε αλαφώς αυτό το πράγμα, δηλαδή σωστό, να βοηθήσει. Σωστό. Έχεις την ομάδα να δώσει. Και να βοηθήσει και τον Γιωβάνοβιτς. Εγώ τον γουστάρω τον Γιωβάνοβιτς. Είναι ωραίος προπονητής. Είναι σοβαρός. Καταρχήν είναι ένας προπονητής ο οποίος θα σου πει αυτά που βλέπει στον αγώνα και θα σου πει μετά στις δηλώσεις ότι αυτά που είδε. Δεν είναι Λουτσέσκο που λέει. Όχι, δεν είναι Λουτσέσκο. Λουτσέσκο παλιάς εποχής. Παλιάς κόπης προπονητής. Τα εντελώς αντίθετα. Ναι. Παλιωμοδίτικος. Θα σου πει αυτά τα πράγματα που έγινε στον αγώνα. Είναι σοβαρή περίπτωση ο Γιωβάνοβιτς. Είναι σοβαρή περίπτωση να βοηθηθεί κιόλας. Μετά έχουμε ΠΑΟΚ Λαμία. Ναι. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τελειώνει με αυτά τα μάτς. Ναι. Και μετά έχουμε ΑΕΚ Άρης. Έναν αγώνα ο οποίος είναι βασικά είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει και οπαδικό ενδιαφέρον. Ξέρουμε την κόντρα που έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ με τους οπαδούς του Άρη λόγω του ατυχήματος που είχε γίνει στο Χαριλάο. Λοιπόν, εντάξει. Αυτή είναι η αγωνιστική. Τώρα, ναι, ΑΕΚ, Άρης, τώρα η ΑΕΚ και εκεί η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει. Άμα θέλει να είναι μπροστά, πρέπει να κερδίσει. Ο Άρης έρχεται με ψυχολογία ανεβασμένη. Ναι. Έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Λέει να του πάρω όλου του αμπάριζα, όλου του νότιου. Ναι. Όλου του χαμουτζίδε, πόσου λένε. Το έχουν αυτό. Πόσου λένε του νότιου στο βορρά, στην Θεσσαλονίκη. Έχουν θεματάκια αυτοί εκεί πάνω. Έχουν θέματα. Έχουν τα δικά του θέματα. Οπότε είναι ένα κρίσιμο για αυτό το παιχνίδι και για τι δύο ομάδε. Λοιπόν. Επιστρέφουμε εμείς στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και θα κλείσουμε με το παιχνίδι αυτό. Κοίταξε να δεις. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ εστιασμένοι σε αυτό το παιχνίδι, στο Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι μια περιοχή της Αθηνάς η οποία έχει πάρα πολλούς υπηρώτες. Ναι. Οι πρώτοι υπηρώτες που ήταν της Διασποράς, ας πούμε, όπως λέγαμε παλιά, είχαν πάει στον Μπραχάμι και στο Περιστέρι. Έτσι είναι. Εκεί ήταν οι πρώτες υπηρώτικες απικίες. Στον Μπραχάμι είχα τον παππού μου, τη γιαγιά. Οι δεύτερες ήταν στο Ήλιον και λοιπά. Και μετά Καματερό και εκεί που. Εκεί είναι πια πολλοί υπηρώτες και δικοί μου συγχωριανοί. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι φορναρέοι που υπήρχαν τότε ήταν στον Άγιο Δημήτριο και στο Περιστέρι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε θα έχουμε υπηρώτες. Πάντα έχουμε υπηρώτες. Θα έχουμε εκεί υπηρώτες. Λοιπόν. Αλλά δεν κάνουν κερκίδα. Πρέπει να τους συντονίσουμε, Χριστόδουλε. Θα είσαι στο παιχνίδι αυτό, θα κατέβεις στην Αθήνα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά μάλιστα. Και να κατέβεις στην Αθήνα δεν μπορείς να κάνεις αυτή την κερκίδα που θέλεις βλάσει, γιατί δεν στο επιτρέπουν ναι, η αστυνομία έτσι. Και αυτά. Είναι έτσι. Λοιπόν, θα κριθεί αυτό το παιχνίδι, λες εσύ, στο αν έχουμε άγχος ή αν δεν έχουμε άγχος. Έτσι, αυτό λες. Θεωρώ γιατί. Σε εμάς δηλαδή μου πρέπει. Άρεσε θα εξαρτηθεί από εμάς σε μεγάλο βαθμό, μου λες. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Λεό. Ναι. Με τον τρόπο που παίρνει. Καλό είναι. Ο Λεό, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Γκάρο και δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει παραπάνω ευκαιρίες από το κανονικό. Θεωρώ ότι
Αυτή τη στιγμή η ομάδα αγωνιστικά είναι στα καλύτερά της. Βέβαια, αυτή η καλυτέρευση που έχει, ας πούμε, ένα στα αγωνιστικά, δεν τη βλέπουμε στην πραγματικότητα. Πρέπει να βγει αποτέλεσμα, να δακώνει η ομάδα. Πρέπει να μπαίνει μέσα και να δακώνει η ομάδα. Θα μπει και τον γκολ. Σε κάποια φάση τώρα, αν κοιτάξει το χθεσινό τον αγώνα, από όταν μπήκε ο Κόντε μέσα, είχε μπροστά στην επίθεση. Πρόσεξε να δεις, γιατί είναι σημαντικό αυτό να πέσει την ΑΕΚ. Γιατί οι άλλοι προπονητές θα την έπαιζαν πίσω την ΑΕΚ. Όχι, καλά την έπαιξε, αλλά δεν μπορεί να σκοράρουν. Έχεις μπροστά το Λεό, έχεις μπροστά Παμνίδη επιθετικά, έχεις μπροστά Ροσέρο, τρίτον επιθετικό, έχεις μπροστά τον Κάρο, ο οποίος είναι και αυτός επιθετικός, τέσσερις, βάζεις μπροστά και τον Κόντε, έχεις πέντε επιθετικούς. Σπάνια ωραίος ο Στάιγος. Σπάνια ο Παζιάννα θα το δεις. Ωραίος. Αλλά πρέπει επιθετικούς. Να αποφάσουμε και κανένα γκολ. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Καθίσω, γκολ. Εγώ θα πρέπει να καθίσω και θα πρέπει να πω για την κερκίδα το τελευταίο πεντάλεπτο. Εκεί που φώναζε όλη η κερκίδα για να Νενάρα βάλει ένα γκολ και έτριζαν τα τσιμέντα από τις ζωσιμάδες. Ναι. Τέτοιες κερκίδες θέλουμε. Κερκίδες τέτοιες θέλουμε, θέλουμε και κανένα γκολ όμως. Να ακούν τις κερκίδες, να τις ακούν κάποιοι παίκτες. Θα το βάλει η κερκίδα τον γκολ. Έτσι γουστάρω, αυτό είναι. Θα τους μπρόξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό εκεί είναι. Θα πρέπει να, θα πρέπει να στεκόμαστε στα θετικά βλάση. Θα έρθουν οι Χρήστο Βασίλειο να κάνουν αυτή τη συνέντευξη, να μας πούν τι σκέφτονται, να κάνουν κάποιες κινήσεις. Να κάνουν κάποιες κινήσεις. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Πότε το θες αυτό? Χτες. Χτες. Ναι, αλλά δεν τους βλέπω. Για το θες και στα Χριστούγεννα να είναι και μπουν. Τότε θα έρθουν, λες. Ναι. Έχεις πληροφορία, μιλάς. Λέω. Ναι. Λέω. Και να μας πούν κάποιες κινήσεις που θα κάνουν έτσι για να τονώσουν την ομάδα. Εντάξει, θα την τονώσουν την ομάδα. Βλάση. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο η τόνωση της ομάδος. Βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία δύο μάτς έχει παίξει απίστευτο. Δεν παίρνουμε αποτελέσματα. Μ' αρέσει η ψυχραιμία σου όμως. Κρατάω την ψυχραιμία σου. Γουστάρω την ψυχραιμία σου. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Με το διπλό. Με το διπλό. Έτσι. Με το διπλό. Έτσι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε. Κλείνουμε με μπάσκετ γυναικών. Κοντά στη νίκη επί του Ηρακλή στο Ιβανόφιο βρέθηκε ο Παζιάννενα. Χάνοντας τελικά 73-70. Καλός ο Παζιάννενα.